ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, 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 καλά. Καλά. Σήμερα θα σας κάνω το βίντεο που σας λέω. Okay. Το βίντεο που σας λέω και σας ξαναλέω στο Instagram. Σήμερα θα κάνουμε τη βαλίτσα της μικρής. Μετά από πάρα πολύ έρευνα, καταλαβαίνετε και από το τίτλο, θα πάμε διακοπές. Όχι για πολύ, για μια μέρα. Αλλά εγώ έχω ενθουσιαστεί. Σας το λέω εδώ και τόσο καιρό στο Instagram. Πόσο πολύ θέλω να πάω έστω και μια μέρα θάλασσα. Αυτό βόλεψε σαν ρεπό. Και θα είναι και μια πρώτη έτσι γνωριμία της μικρής με τη θάλασσα. Να δούμε τι θα χρειαστούμε εν τέλει. Να μην κάτσουμε πάρα πολύ καιρό και κλαίμε. Χωρίς να έχουμε τα μισά πράγματα και γυρνάμε πίσω. Πιστεύω ότι θα είναι μια καλή έτσι αρχή. Να πάμε την πρώτη μας θάλασσα. Έχω κάτσει λοιπόν. Ναι, μπαμπάκα. Έχω κάτσει λοιπόν και έχω κάνει μία ολόκληρη λίστα με όλα αυτά που χρειάζεται η μικρή. Θα σας τα πω. Είναι και από πίσω, μην τα βλέπετε έτσι. Είναι πολλά. Και τα οποία θα βοηθήσουν και σένα αν έχεις μικρά παιδάκια, βρέφη. Θα είναι ένας οδηγός αυτό το βίντεο και για σένα που θέλεις να κάνεις τη βαλίτσα, να πας στις διακοπές σου με τα παιδάκια σου, με το παιδί σου, για να ξέρεις περίπου τι χρειάζεσαι. Όλο το σπίτι μεταξύ μας χρειάζεσαι. Αλλά οκ. Να πω λοιπόν ότι εμείς θα πάμε διακοπές σε θάλασσα, παραθαλάσσιο μέρος, και θα δούμε να κοιτάξουμε ένα σπίτι το οποίο να έχει έτσι κουζίνα, ώστε να μπορούμε να μαγειρεύουμε. Γιατί αλλιώς θα έπαιρνα κι άλλα πράγματα μαζί μου που θα ήταν γκαζάκια και. Όπως μπορείς να φανταστείς. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να μαζέψουμε όλα αυτά τα πράγματα που χρειαζόμαστε και να τα βάλουμε στο κρεβάτι της, να δούμε τι έχουμε και τι δεν έχουμε και να σας δώσω έτσι κάποια tip. Τώρα για παιχνίδια δεν ξέρω ακριβώς τι θα πρωτοπάρουμε. Υποθέτω ότι αυτά τα παιχνιδάκια εδώ είναι πολύ καλά, γιατί έχουν τρυπούλες και στάζουν νερό. Οπότε κάτι τέτοιο θα είναι χρήσιμο. Ένα πλαστικό καθαρίζεται αν λερωθεί κιόλας. Οπότε σίγουρα παίρνουμε αυτά. Πρόοδος λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τη σκηνή, το καθισματάκι της, αυτά μέχρι στιγμής και όλα αυτά τα παιχνίδια που κατάφερα να μαζέψω. Μας λείπει ένα από αυτά, δεν ξέρω που είναι, αλλά έχω πάρει πράγματα που πλένονται εύκολα, όπως αυτό εδώ πέρα που είναι τσαπανάκι και απαλό. Έχω ένα μασητικό, έχω και αυτό που είναι και μασητικό και πιάνεται και σε καρότσι, ό,τι πρέπει για ταξίδι. Κουβαδάκια, αυτό που της αρέσει πάρα πολύ να το κοιτάει, τη Σόφη και αυτά εδώ που σας είπα. Νομίζω μαζί μου έχω και άλλα παιχνίδια. Εμείς τα παιχνίδια θα τα πάρουμε μαζί μας. Έχω και στη τσάντα ταξιδιού και άλλα. Εμείς θα πάρουμε αυτά τα πιο απλά. Επόμενο είναι τρεις πιπίλες. Τρεις πιπίλες. Αυτές πώς θα τις βρούμε δεν ξέρω. Μάλλον θα πάρω καινούργιες από την αποθήκη. Επίσης τα πάμπερς που έχουμε πάρει τα διάβροχα είναι αυτά εδώ. Λέω να πάρω άλλα δύο έξτρα τώρα που το σκέφτομαι. Γιατί αν κατουρίσει δεν σκέφτηκα αυτό το ενδεχόμενο που θα γίνει. Θα πάρω εγώ αν βρίσκονται και ποτέ δεν ξέρει. Αυτά υποτίθεται ότι είναι διάβροχα. Τα δοκίμασα κάποια, δεν με ξετρέλαιναν ιδιαίτερα. Πολύ απλά δεν έχουν εκείνες τις φούσκες να φουσκώνουν. Θα πάρω και αυτές τις δύο τις πιπίλες Bibs, τις οποίες τις βρήκα τώρα τυχαία, αλλά μου άρεσε το σοκολάκι και θα τις πάρω. Εννοείται πως θα τις καθαρίσω τις πιπίλες της και μετά θα τις δώσω, αλλά θα τις βάλω τώρα εκεί πέρα για να μην τις ξεχάσω. Γενικά έχουμε παντού σκορπισμένες πιπίλες σε όλο το σπίτι, οπότε δεν ξέρω πού είναι ακριβώς η πιπίλα σου. Ο Αλέξης τόσο κάνει και την πισίνα και θα σας εξηγήσω ακριβώς λίγο τη λίστα και με ποια συνοχή τα έγραψα όλα αυτά, για να καταλάβετε τι ακριβώς κάνω. Λοιπόν, τώρα που δεν τα βλέπετε όλα τα κλιπ και δεν είμαι από εδώ και από... Ωψ, πάνε οι καλεσμένοι κυριολεκτικά. Έχουμε κόψει σε μικρά χαρτάκια τους καλεσμένους. Τους έχω βάλει μέσα στο τετράδιο και το έχω ρίξει ήδη 10 φορές στο τετράδιο. Δεν ξέρω τι λογική είναι αυτή που τα βάζουμε εδώ μέσα, αλλά... Αρχικά, το πιο σημαντικό από όλα είναι το Pampers. Εντάξει, προφανώς ένα μωρό χωρίς Pampers δεν πάει πουθενά. Και είναι πολύ δύσκολο κάποιες φορές να βρεις σε σούπερ μάρκετ τα Pampers που θέλεις και να τα πληρώσεις 20 και 30 ευρώ. Γι' αυτό να τα έχεις προετοιμασμένα από το σπίτι σου, διότι όλα τα σούπερ μάρκετ και όλα τα mini μάρκετ, ειδικά στις διακοπές,
δεν έχουν σε προσφορά τα πάντερς. Μπορώ μάντιλα. Επόμενο πολύ σημαντικό. Εμείς θα πάρουμε δύο κλειστά πακέτα μαζί μας. Διότι τα μωρομάντιλα δεν βοηθάνε μόνο στην αλλαγή της πάνας, αλλά και γενικά. Άμα λερωθεί. Χρειαζόμαστε στελιτεδάκι και πάνα, γιατί θα έχουμε το παρκοκρέβατο, το οποίο το έχω πιο κάτω, μαζί με το στρώμα. Και θέλω να τις βάλω έτσι ένα. Σεντόνι πήρες. Ναι. Ένα σαλτεδάκι από κάτω για να μην κατουρίσει, γίνει τίποτα, βγάλει σάλια και λερώσει το στρώμα. Αλλά και ένα από πάνω σεντονάκι. Μετά έχουμε την μπάνα η οποία βοηθάει παντού, όπου και να τη βάλεις, είτε στο κρεβάτι να τη βάλεις, είτε στο καρότσι, είτε να τη σκεπάσεις ακόμη και τη μικρή, χρειάζεται. Και επίσης τώρα που είπα σκέπασμα, χρειαζόμαστε και μια κουβερτούλα λεπτή για ταξίδι γενικά. Χρειαζόμαστε τρεις πιπίλες. Το λέω τρεις γιατί αν πέσει μία κάτω είναι πολύ δύσκολο να καθαριστεί σωστά και. Οπότε χρειαζόμαστε αρκετές. Μην σας πω και όλες που έχουμε, θα τις πάρουμε. Συν αυτές που είδατε πριν. Πετσετάκια mini 5, τα οποία είναι στην ουσία για να καθαρίζω την ευαίσθητη περιοχή της μικρής και όταν είναι κυρίως στη θάλασσα. Ένα για κάθε χρήστη δηλαδή. Πετσέτα θαλάσσης, πετσέτα μπάνιου, παιχνίδια και κουβαδάκια. Καρεκλάκι φαγητού. Έχουμε ένα το οποίο είναι της μεταφοράς, ρε παιδί μου, να το πω έτσι. Πλώνει και γίνεται πάρα πολύ μικρό. Οπότε μπορείς να το βάλεις και σε καρέκλα, μπορείς να το βάλεις και σε τραπέζι. Στην παραλία είναι πολύ ωραίο. Χρειαζόμαστε τώρα το πιάτο της, που δεν ξέρω αν θα χρειαστεί 100% με αυτό το καρικλάκι. Σίγουρα όμως θα χρειαστεί ένα bowl tupper που θα κλείνει με καπάκι. Το κουταλάκι της, το ποτήρι της με το νερό και αφρόλουτρο σαμπουάν. Πιτζάμες, ένα ζευγάρι γιατί πάμε μία μέρα. Αλλιώς κανονικά θα άλλαζε κάθε βράδυ, οπότε όσες μέρες πάτε, τόσες πιτζάμες χρειάζεται τα μωρά σας. Υπνόσακος, που αυτό δεν είναι ακριβώς απαραίτητο να κάνει υπερβολική ζέστη, αλλά ακόμη κάνει κρύο. Επειδή εκεί πέρα είναι θάλασσα και έχει και τη θάλασσα, έχει άλλον αέρα. Οπότε καλύτερα να πάρουμε ένα υπνόσακο. Ρούχα, θα χρειαστούμε ένα μακριμάνικο και με παντελόνι μακρύ. Θα σας τα δείξω βασικά μετά τα ρούχα. Θα τα αφήσουμε για λίγο. Ζακέτα και κάλτσες, αντιλιακό, αντικουνουπητικό, καρότσι, σαλιάρα κλασική για τα σάλια, αλλά και μία σαλιάρα φαγητού. Μπισκότα σνακ, δεν ξέρω τι σνακ τρώει το μωράκι σας. Εμείς τρώμε κάποια μπισκότα. Σκότα, κάποιες ριζοκοφρέτες. Από λαχανικά θα πάρω σε ψυγιάκι, καρότα, μελιτζάνα, κρυθαράκι και κρέας. Θα πάρω και το δικό της κατσαρολάκι για να μπορώ να τα κάνω και να φάει εκείνη την ημέρα αλλά και την επόμενη. Ή μπορώ να τα κάνω το πρωί από το σπίτι. Πάντως το κατσαρολάκι θα το πάρω μήπως και χρειαστεί ή να ζεστάνω κάτι, οτιδήποτε. Να είναι δικό της. Από φρούτα, μπανάνες, δαμάσκινα, μήλα, χλάκια και βερίκοκα. Εννοείται το blender. Κάτι το οποίο δεν είμαι σίγουρη. Α, το έγραψα ευτυχώς. Ήταν από το τελευταίο που έγραψα, το ξέχασα τελείως. Blender, multi, ό,τι και να χρησιμοποιείτε. Αν το μωράκι σας τρώει κρέμες, χρειάζεται οπωσδήποτε. Το ψυγιάκι που σας είπα και παγωκίστες θα χρειαστούμε. Σακούλες που θα σας δείξω σε λίγο κλείνουν από πάνω και είναι ιδανικές για να βάζεις τα πετσετάκια και να καθαρίζεις την παραλία, την ευαίσθητη περιοχή. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς η πετσέτα που θα έχει για τη θάλασσα δεν θα είναι πιο καθαρή από στυρωμένη πετσέτα. Γιατί δεν είναι και τη θάλασσα. Οπότε γι' αυτό το λόγο θέλω να έχω αποστηρωμένες πετσετούλες μέσα σε εκείνα τα σακουλάκια που είναι αποστηρωμένα για να καθαρίζω την ευαίσθητη περιοχή της. Χρειαζόμαστε την κουκουβάγια της, κάτι που δεν έχουμε πάρει ακόμη σε travel size, γιατί ήρθε πολύ έτσι το ταξίδι. Εφαρμογή στο κινητό θα χρησιμοποιήσουμε, θα κλαίμε την μπαταρία μας όλη μέρα στην πρίζα θα είναι. Μαζί με τα παιχνίδια έχω βάλει και ένα μασητικό. Και τώρα θέλουμε μία πισινούλα, την οποία την ξεφούσκωνε ο Αλέξης πριν. Είναι μία πάρα πολύ μικρή πισίνα. Βασικά σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα life hack με τη συγκεκριμένη. Την κάνουμε για μπανάκι στη μικρή. Επειδή είναι βαριά και δεν μπορείς τώρα στην ντουζιέρα τόσο εύκολα να την κρατάς για να την κάνεις μπάνιο. Μία φουσκωτή πισίνα. Μία φουσκωτή πισίνα, λοιπόν, αν βάλετε με λίγο νεράκι και την κάνετε εκεί μέσα, θα είναι ok. Οπότε εμείς έχουμε μία καθαρή. Σκεφτόμαστε να αγοράσουμε και μία έτσι για τη θάλασσα για να πλατσουρίζει. Τελείως διαφορετική όμως. Και νομίζω και στα τζάμπα πουλάνε για πιο μικρά παιδάκια που δεν στέκονται ακόμη καλά και δεν κάθονται. Ειδικό μπανάκι που έχει και μαξιλάρια για να ξαπλώσει. Γύρω στα 10 ευρώ. Εμείς πήραμε τη συγκεκριμένη γιατί είναι πιο οικονομική και δεν χρειάζεται παραπάνω νερό. Εννοείται χρειάζεται καπέλο και μαγιό. Κάτι που πήγα πάλι να ξεχάσω, το πιο σημαντικό. Πιπίλες, ξανά γράφω, τόσο σημαντικές είναι. Και κλιπ. Σωσίβιο και baby planet. Επιφάνειες κλπ. Σε περίπτωση που μένεις σε κάποιο σπίτι να καθαρίσεις κάποια επιφάνεια που θέλεις να κουμπίσεις κάτι του μωρού ή αντίστοιχα το μωρό. Αυτά είναι τα βασικά. Πάμε λοιπόν να τα ετοιμάσουμε. Γιατί είμαι σίγουρη ότι σας τα είπα λίγο μπερδεμένα. Επίσης, ένα tip. Η βαλίτσα της μικρής θα είναι ξεχωριστή από τη δική μας. Έχουμε μια καινούργια ολοκένουργια βαλίτσα την οποία θα τη βάλουμε τα δικά της πράγματα. Και θα είναι προς το παρόν δικιά της μέχρι να αποκτήσει τη δική της. Καλό είναι δηλαδή να τα ξεχωρίζουμε τα πράγματα του μωρού. Θέλω, Αλέξη, να αρχίσεις να κάτσεις εδώ ένα δευτερόλεπτο λίγο. Γιατί θα κάνεις, θα μετρήσεις. Ναι, πως το βίντεο θα το δείτε και στο YouTube κανάλι όλο το vlog. Πες τα παιδιά, πες.
Ναι, βασικά πέρα από τις προετοιμασίες που κάνουμε εδώ πέρα για τις διακοπές, θα τραβήξουμε σίγουρα και βλογκάκι γιατί θα είναι το πρώτο μπάνιο της μικρής. Θα είναι γενικότερα πολλά πρώτα πράγματα που θα κάνουμε μαζί με τη μικρή. Και ακόμα και για εμάς θα είναι κάτι καινούργιο αυτό. Οπότε σίγουρα θα θέλουμε να τραβήξουμε σε vlog. Τι. Τίποτα, θέλω να σου δείξω κάτι. Λοιπόν, τα παιδιά να το έχουν δει με text. Αλλά σου έχω πάρει ένα δώρο το οποίο δεν το περίμενα να το πάρω. Άνοιξε το. Είναι για την γιορτή του πατέρα και νομίζω ότι ξέχασα! Okay. Είσαι γελασμένος. Ήθελα να νομίζεις ότι δεν θα σου πάρω τίποτα, δεν θα σου πω χρόνια πολλά. Έχει αυτήν εδώ τη φωτογραφία βασικά με τη μικρή. Την έχει βαλέξει στο κινητό του Sam Screen Saver και είπα να την εκτυπώσω και σε θήκη. Thank you, είναι πολύ ωραία. Θα πάω απευθείας να την βάλω βασικά. Χρόνια πολλά, μπαμπά μας. Πολύ. Δεν περίμενα κάτι έτσι να σου πω, δεν είχε καθόλου. Αυτή εδώ πέρα είναι η βαλίτσα, ολοκένουργια. Σ' αρέσει η βαλίτσα που θα έχει. Θα έχει την καλύτερη βαλίτσα. Αυτή την πήρε ο μπαμπάς στη μαμά, αλλά δεν πειράζει, δεν έχουμε άλλη καινούρια. Α, έχουμε βασικά μια μικρή τσάντα που θα είναι δική μας. Αλλά θα πάρει το πολύ το χώρο. Γιατί έχει πολλά πράγματα. Ε! Κόλατα. Κόλατα. Όσο ο Αλέξης φέρνει και άλλα πράγματα, να το οργανώσουμε εδώ πέρα να σας τα δείξουμε όλα μαζεμένα. Εγώ θέλω να σας πω λίγο τη λογική μου για τα ρούχα. Επειδή τώρα το τελευταίο διάστημα Ιούνιου μήνα έχει πάρα πολύ κρύο, σκεφτόμουν να της πάρω ένα two-piece set τέλος πάντων, το οποίο να είναι μακριμάνικο και μακρύ παντελόνι και από πάνω να αλλάξει το μπλουζάκι, ρε παιδί μου. Για παράδειγμα, αυτό που θέλω να πω. Ας πούμε, θα πάρουμε αυτό εδώ με τυραντάκι και παντελόνι και θα πάρω και ένα τέτοιο κορμάκι μακριμάνικο. Για παράδειγμα, το εδώ που μου αρέσει πάρα πολύ, έτσι ώστε να μπορώ να το φορέσω και με μακρύ αντίστοιχα αντί για τυράντα παντελονάκι. Σκεφτόμουν να τις πάρω ένα τέτοιο που είναι κάπως έτσι, κορμάκι αλλά μοιάζει με φουστίτσα, το οποίο θα είναι έτσι λίγο πιο καλό και πιο καλοκαιρινό. Μετά σκεφτόμουν να τις φορέσω έτσι κάποια φορεματάκια που μπορεί να τα βάλετε στη θάλασσα. Και μετά σκεφτόμουν να τις φορέσω κάποια φορεματάκια, όπως για παράδειγμα αυτά εδώ που μου αρέσουν πάρα πολύ και πιστεύω ότι είναι full καλοκαιρινάκια για τη θάλασσα, τέλεια. Καπελάκι, μαγιό, θα τις πάρω αυτό που είναι UPF 50 και έχω αυτό εδώ πέρα το καπελάκι το οποίο είναι και αυτό για UPF 50 αν θυμάμαι καλά και μια κορδελίτσα, αυτά. 5 minutes later. Επίσης θέλουμε και ένα set πιτζάμες, αλλά σκεφτόμουν να τις βάλω μια τέτοια πιτζαμούλα, έτσι απλή, και να πάρω και ένα κοντομάνικο κορμάκι, γιατί δεν ξέρω πόσο κρύο θα κάνει η ζέστη, ή να τις πάρω κάτι τέτοιο, που είναι two piece set σορτσάκι. Ας τις πάρουμε αυτές τις κλασικές πιτζαμούλες. Εννοείται κάλτσες, θα πάρω δύο ζευγάρια, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μια σαλιάρα. Σαλιονάρες, που δεν είναι υποχρεωτικό, εμείς θα τα πάρουμε έτσι just for fun. Πιο πολύ θα τις δαγκώνει παρά θα τις φοράει. Και τι άλλο έτσι είχαμε. Ζακέτα. Γιατί μπορεί να κάνει κρύο. Σκέφτομαι να τις πάρω ή αυτήν, που ταιριάζει με όλα γενικά τα χρώματα που πήρα. Ή αυτήν. Που και αυτή ταιριάζει με όλα. Ή κάτι τέτοιο. Αυτές είναι βέβαια λίγο πιο μεγάλες. Οπότε σκεφτόμουν να πάω με αυτήν, ίσως. Τη ζακετούλα. Και μετά από 5 ώρες κυριολεκτικά, καταλήξαμε να έχουμε όλα αυτά εδώ πέρα τα ωραία πραγματάκια. Θα σας εξηγήσω ακριβώς γιατί είναι τι. Έχουμε εδώ πέρα κουβέρτα, η οποία αυτή είναι για ταξίδια, γενικά για βόλτες. Πανάκια λοιπόν, που σας έλεγα, καθαρές πετσέτες, που είναι για την ευαίσθητη περιοχή του μωρού, πρόσωπο, ξέρεις, ευαίσθητα γενικά σημεία. Θα μπουν μέσα σε αυτές εδώ πέρα τις σακούλες, τις οποίες κλείνουν από πάνω με το zip και είναι αποστηρωμένες και καθαρές. Οπότε αυτά πάνε μαζί. Εδώ πέρα αυτή τη βρώμικη πετσέτα, δεν είναι βρώμικη παιδιά, απλά είναι πετσέτα φαγητού και έχει κάποιους λακέδες από φρούτα που δεν βγαίνουνε. Σκέφτηκα να πάρω 1-2 τέτοιες για να σκουπίζεται το μωρό κάθε φορά που θα τρώει. Τα Pampers και οι πιπίλες που πρέπει να καθαρίσω. Αυτό εδώ πέρα το bowl, το οποίο είναι τέλειο για όλες τις ηλικίες. Είναι της Tupperware, μας το πήρανε δώρο και έχει αυτήν εδώ πέρα τη βεντούζα που κολλάει πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια τραπεζιού. Έχει επίσης και το καπάκι, οπότε κλείνει. Ναι, έχει επίσης και το καπάκι, οπότε κλείνει. Δεν μπορεί να χυθεί και είναι τέλειο να το πάρεις μαζί σου σε ταξίδια για όλες τις ηλικίες, ξαναλέω. Επίσης έχουμε το σεντονάκι εδώ πέρα. Εδώ έχουμε σελτεδάκι και πάνω για οποιαδήποτε αλλαγή και για το κρεβατάκι της. Πετσέτα θαλάσσης, θα βάλουμε αυτήν εδώ πέρα που είναι σαν τριγωνάκι τέλος πάντων. Δεν τη κάνει πλέον, οπότε θα πάει σε πετσέτα θαλάσσης. Πρέπει να αγοράσουμε ένα πόντσο και αυτή να την έχουμε για πετσέτα στη θάλασσα. Γενικά σε ταξίδια τα πηγαίνουμε για μπάνιο. Τα ρούχα που σας τα εξήγησα, σας είπα ότι θα πάρω μια πιτζάμα, μετά ένα σετ με
τυρεντάκι κορμάκι και μακριμάνικο, είτε να φορέσω το κορμάκι είτε το παντελόνι, ανάλογα αν κάνει κρύο. Δύο φορέματα παραλίας, ίσως με το ένα ταξιδέψει κιόλας. Αυτό εδώ πέρα το πιο καλό που μπορεί να το βάλει το βράδυ. Σαγιονάρες. Εδώ πέρα έχουμε μαγιό, καπέλα, κάλτσες, όλο αυτό που χρειάζεται ένα μωράκι στην παραλία. Ζακέτα. Και τώρα εδώ πέρα πάμε κυρίως λίγο στα είδη φαγητού, θα λέγαμε. Έχουμε τη σαλιάρα, το κουταλάκι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν παιδιά άπειρα τέτοια δείγματα. Να σας πω την αλήθεια, δεν τις έχω δώσει ποτέ κάτι τέτοιο. Αλλά πιστεύω ότι ένα τέτοιο για οποιοδήποτε λόγο, γιατί σου έχουν χαλάσει οι μπανάνες, γιατί δεν προλαβαίνεις και το μωρό πεινάει. Ένα τέτοιο με λίγο βραστό νερό είναι σωτήριο. Οπότε θα το πάρω και αυτό μαζί μου. Μήπως και χρειαστεί, μήπως και πεινάει, μήπως και θέλει κάτι και δεν μπορώ εκείνη τη στιγμή να έχω πρόσβαση σε φρούτα. Επίσης έχουμε τα δειγματάκια μας εδώ που είναι σε baby bath, baby cream, αλλαγή πάνας και σαμπουάν. Αυτό το έχουμε και σε travel size, το έχουμε στην backpack μας, οπότε θα το πάρουμε σε μικρό μέγεθος μαζί μας. Ή μπορεί να το πάρουμε και εμείς σε μεγάλο να βάλουμε. Και μια θικούλα για πιπίλες. Τώρα τα παιχνίδια είναι αυτά. Ο Αλέξης εδώ πέρα μου έχει βγάλει και το σωσίβιό της. Και από εδώ τα έχει σκορπίσει όλα η κυρία. Εδώ πέρα έχουμε τώρα την πισίνα. Την έβαλες μέσα? Ναι. Τέλεια. Έχουμε εδώ πέρα την πισίνα, έχουμε το καρεκλάκι και τη σκηνή. Τα έχουμε όλα. Ναι, νομίζω ένα συχνό ακούγεται. Και ένα blender νομίζω λείπει. Ναι, καλά, ναι, αυτά τα φαγητά της, όλα αυτά. Ναι, τα φαγητά που σας είπα. Τα δικά μας από την άλλη. Πού είναι το τετράδιο? Μέσα το έχω. Επίσης θα πάρουμε μαζί μας προστατευτικό για θυλασμό, το οποίο το έχουμε ήδη στη τσάντα. Στην backpack. Pampers και baby detol που σας είπα και είναι το καθαριστικό, το αντισηπτικό. Οπότε πάμε να τα βάλουμε όλα αυτά μέσα στη βαλίτσα να δούμε καταρχάς αν χωράνε. Γιατί με περιέργη στην πιο μικρή βαλίτσα να δω αν χωράνε. Και πανικό στο δωμάτιο. Καλό είναι τη βαλίτσα να την κάνετε 2-3 μέρες πριν πάτε στο ταξίδι σας. Εμείς την κάναμε 2 μέρες για την ακρίβεια. Είναι Κυριακή και φεύγουμε Τρίτη. Μήπως και προλάβουμε να γεμίσουμε με κάποια πράγματα. Προφανώς και τα παιχνίδια της τώρα που τα βλέπω μέσα στη βαλίτσα δεν θα μπουν εκεί τα κουβαδάκια αν τα λερώσει με άμμο. Τα βάλουμε σε κάποια έξτρα σακούλα. Οπότε αυτή η βαλίτσα θα λέγαμε και μας χωράει και δεν μας χωράει. Γιατί όλα αυτά εδώ πέρα τα παιχνιδάκια μας δεν τα χωράει. Η καλύτερη επιλογή πιστεύω για αυτά τύπου σαγιονάρες, τύπου. Παιχνίδια θαλάσσης και όλα αυτά είναι να πάρεις μια σακούλα από αυτές τις επαναχρησιμοποιούμενες του σούπερ μάρκετ, τις γερές όμως, και να κάτσεις να βάλεις μέσα όλα τα παιχνίδια, να είναι μόνο του μωρού παιχνίδια, η πισίνα στο Νατάλ. Εκτός βαλίτσας έχουν μείνει όλα τις τα πράγματα στην ουσία, σκηνή, καρεκλάκι φαγητού, πισίνες. Πολλά. Πείτε μου αν σας ενδιαφέρουν αυτά τα βιντεάκια, να σας δείξω τι ακριβώς εν τέλει χρησιμοποίησες στο ταξίδι, γιατί θα είναι και το πρώτο μας ταξίδι που θα μείνουμε σε κάποιο διαφορετικό μέρος πέρα από το σπίτι της και το κρεβάτι της. Πολύ σημαντικό, δεν ξεχνάμε, blender, που αυτό ίσως πάει με όλα τα σκεύη μαγειρικής που έχουμε του μωρού, τύπου κατσαρολάκια και όλα αυτά. Αυτά θα τα πάρουμε τα δικά μας λογικά έτσι σκεύη μαγειρικής. Πείτε μου πάντως αν θέλετε να δείτε ένα βιντεάκι στο οποίο να σας δείχνω τι πραγματικά χρησιμοποίησαμε από όλα αυτά τα πράγματα και να μην κάνετε και εσείς τέτοια λάθη αν έχω κάνει. Κάποιο λάθος αυτή τη στιγμή. Αν και με πολλή έρευνα και με τις συμβουλές σας, ως γνώμονα πήγα και έβαλα όλα αυτά τα πράγματα που χρειάζομαι και την έκανα τη βαλίτσα όσο πιο minimal γινόταν για ένα μωρό, διότι η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να κουβαλήσω όλο το σπίτι μέσα σε αυτή τη μικρή βαλίτσα και στο μικρό μας αυτοκίνητο. Αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι μου, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας φάνηκε ενδιαφέρον. Μην ξεχάσετε λοιπόν να αφήσετε ένα like αν σας άρεσε και θέλετε να δείτε και το τι πραγματικά χρησιμοποίησα στη βαλίτσα διακοπών της μικρής. Και αυτό, να ακολουθήσετε το YouTube κανάλι που θα το βρείτε από κάτω στην περιγραφή, διότι θα ανεβάσουμε και εκεί πέρα ένα vlog για το πώς περάσαμε. Και ποιος ξέρει, ίσως και σε αυτό το κανάλι ανεβάσω κάτι σχετικό με τις διακοπές, γι' αυτό να κάνετε subscribe. Αυτό θα τα πούμε λοιπόν σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!